Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες που έχουμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε ως ασφαλιστικό γραφείο, από χθες, 6 Ιουνίου, Τρίτη 6 Ιουνίου, το κράτος ξεκίνησε και φτιάχνει μια λίστα με όλα τα ανασφάλιστα οχήματα. Όταν λέμε ανασφάλιστα οχήματα, πώς διασταυρώνουν ποια είναι τα ανασφάλιστα? Πρώτον απ' όλα με τη λίστα από τις πινακίδες των οχημάτων, πρώτον, και δεύτερον από τα αφημί των ιδιοκτητών. Οπότε, βλέπει ποια οχήματα έχουν πινακίδες, βλέπει ότι είναι ανασφάλιστα και αμέσως αυτά υπάρχει επικινδυνότητα, μεγάλη επικινδυνότητα στο άμεσο χρονικό διάστημα να λάβουν πρόστιμο. Το οποίο πρόστιμο θα είναι από 250 ευρώ το λιγότερο και μπορεί να φτάσει έως 1000 ευρώ. Για να γίνει λίγο πιο κατανοητό στον κόσμο, δεν εννοούμε μόνο για τα γιοταχή, εννοούμε για τα αγροτικά, εννοούμε για μοτοσυκλέτες, εννοούμε για φορτηγά. Για όλους τους τύπους οχημάτων εν ολίγης. Εμείς, ως ασφαλιστικό γραφείο, το γραφείο Επιέδρες και Συνεργάτες, είμαστε στη διάθεσή σας μέσα από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες εντός φιλικού διακανονισμού που συνεργαζόμαστε, στο τηλέφωνο 2741075570, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.piedresinsurance.gr. Επίσης μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο κέντρο της πόλης, στα γραφεία μας, Αδημάτου 41. Μπορούμε, επειδή κατανοούμε την οικονομική κατάσταση στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, στην άθλη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, να σας βοηθήσουμε, να σας εξυπηρετήσουμε με πάρα πολύ καλά οικονομικά πακέτα και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ασφάλειας εσείς επιθυμείτε. Αν κάποιος έχει κάνει κάποιο αδίκημα εχθές, μπορεί, γιατί παλιά στο παρελθόν γινόταν. Τώρα δεν γίνεται να πάρει την ασφάλεια και να δικαιολογήσει το. Όχι. Πλέον οι ασφάλειες, μόλις βγαίνουν οι ασφάλειες, καταγράφεται ακριβώς η ημερομηνία και η ώρα η οποία βγαίνει η ασφάλεια. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε μια ασφάλεια σήμερα και να πούμε ότι ήταν ενεργή πριν από 10 μέρες. Όχι, εσύ, ο πελάτης. Ο πελάτης. Ή πριν από 10 μέρες. Πλέον είναι αυτοματοποιημένα τα πάντα. Και θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν κάποια οχήματα τα οποία λένε περισσότερο ότι εγώ τα έχω παρκαρισμένα στο σπίτι μου. Τα έχω παρκαρισμένα σε κάποιο σημείο που δεν τα χρησιμοποιώ. Οπότε λέει, εγώ δεν θα λάβω πρόστιμο. Είναι πάρα πολλά τέτοια οχήματα παρκαρισμένα στους δρόμους της πόλης. Έτσι. Και όχι μόνο στους δρόμους της πόλης, και στα χωριά. Ναι. Πάρα πολύ αγρότες. Τι γίνεται με αυτά? Αυτά είναι επικίνδυνα και αυτά με πρόστιμο, λόγω του ότι έχουν τις πινακίδες πάνω και εφόσον έχουν τις πινακίδες πάνω, το σύστημα δεν ξέρει αν εσύ κινείσαι ή δεν κινείσαι το αμάξι. Ναι. Το σύστημα αυτό που παρακολουθεί είναι ότι υπάρχει το αφημί του ιδιοκτήτη, υπάρχει πινακίδα, δεν υπάρχει ασφάλεια, οπότε θα λάβει άμεσα πρόστιμο. Για μένα λοιπόν, πρέπει άμεσα όσοι είναι ανασφάλιστοι ή από εδώ και πέρα για όσους ανανεώνονται τα συμβόλαιά τους να μην καθυστερούν ούτε μία μέρα, διότι οι εποχές είναι δύσκολες και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο. Και κάτι άλλο, επειδή για αυτό που είπατε πριν, αν κάποιος έχει το αυτοκίνητό του, όπως είναι στην άκρη του δρόμου, στο χωράφι του. Σωστά. Αλλά έχει τις πινακίδες στο σπίτι του, δεν τις πρέπει να πάει να κάνει τη διαγραφή. Πρέπει άμεσα να πάει να κάνει την ασφάλεια, διότι το σύστημα, επαναλαμβάνω, δεν βλέπει ο άλλος αν κινεί δεν κινεί το άλλο. Αν θέλει να το διαγράψει το αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνει? Τότε πολύ απλά θα πρέπει να παραδώσει την ακίνηση του. Αλλιώς θα έχει πρόστιμο, οπότε θα πρέπει άμεσα να προβεί σε μία ασφάλεια.